Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One. Είμαι ο Γιάννης Μούτσιος και αυτή είναι η κυριότερη τίτλη ειδήσεων. Το κύμα παραιτήσεων των υπουργών εξανάγκασε τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί. Εχμές κατά πάντων από τον Βρετανό Πρωθυπουργό κατά το διάγγελμά του, οι επικρατέστεροι μνηστήρες για την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Ξεκαθάρισε τη θέση του για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας, ακόμη και με πολιτικό κόστος, οι προκλήσεις για την κυβέρνηση σε έναν δύσκολο χειμώνα. Στην Αθήνα, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, τι είπαν με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών για Τουρκία και Ανατολική Μεσόγειο, υψηλής σπουδαιότητας, η συμμετοχή στην αντιπροσωπεία των εισηγητών του νόμου East Med Act. Ανησυχία σε γονείς μετά το θάνατο βρέφους 13 μηνών από οξία υπατητίδα αγνώστου αιτιολογίας. Πώς αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, τι συστήνουν οι ειδικοί. Σε παραίτηση, κυρίες και κύριοι, εξαναγκάστηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά το κύμα παραιτήσεων από πλήθος υπουργών και στελεχών των συντηρητικών παρά την αρχική στεναρή αντίστασή του. Ο Μπόρις Τζόνσον υπέκυψε στις πιέσεις των βουλευτών, οι οποίοι ζητούσαν επιτακτικά όχι απλά την παραίτησή του, αλλά και με άμεση ισχύ, χωρίς μεταβατική περίοδο. Η παραίτηση Τζόνσον προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα εντός και εκτός της χώρας, με την Μόσχα να πανηγυρίζει για την απομάκρυνση του πιο θερμού υποστηρικτή του Κιέβου και την Ουκρανία όμως να προβληματίζεται για την επόμενη μέρα. Στο εσωτερικό της χώρας ήδη η κούρσα της διαδοχής έχει αρχίσει για την Προεδρία των Τόρις, συνεπώς και την Πρωθυπουργία. Ο Γιάννης Χαραμίδης είναι μαζί μας. Για να δούμε λοιπόν, Γιάννη, το γεγονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν επιθυμεί ακόμη και τώρα να παραδοθεί και μάλιστα θέλει να παρατείνει την παραμονή του στην Πρωθυπουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα του κάνουν τελικά το χατήρι οι υπόλοιποι υπουργοί? Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παραμένει ανοιχτό. Ο Μπόρις Τζόνσον όντως παραιτήθηκε σήμερα μόνο από τη θέση του επικεφαλής των συντηρητικών. Πλέον είναι στο χέρι της Επιτροπής 1922, ουσιαστικά της Κομματικής Επιτροπής των Συντηρητικών. Αυτή που ρυθμίζει όλες τις ιστορικές υποθέσεις και διενεργεί συνέδρια και εκλογές. Να αναδείξει τον επόμενο ηγέτη. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποχωρήσει από Downing Street μόνο όταν βρεθεί και εκλεγεί ο εκλεκτός. Και αναλάβει καθήκοντα τη θέση τη δικιά του, όπως έκανε ο ίδιος πριν από 3 χρόνια, παρά 17 ημέρες, με την Τερέζα Μέι το 2019. Ουσιαστικά τώρα ο Μπόρις Τζόνσον κατά κάποιο τρόπο πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή την υπονόμευση ή την διεκδίκηση, αν θέλει, τη Πρωθυπουργία από την Τερέζα Μέι, γιατί με έναν αντίστοιχο τρόπο και εκείνη εξουθήθηκε βεβαίως από τον πρωθυπουργικό θόκο. Έτσι ακριβώς είναι. Η Τερέζα Μέι, θυμόμαστε καλά, ότι αδυνατούσε να παραδώσει Brexit. Ο Μπόρις Τζόνσον το υποσχέθηκε, όντως το έπραξε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 2 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι η συντηρητική τελευταία επταετία, την οποία συνεχώς κυβερνούν, έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, αρέσκονται στο να αλλάζουν πρωθυπουργούς με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει μια λίστα διαδοχής αρκετά μακριά, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ανθρώπους, 10 στελέχη των συντηρητικών, οι οποίοι προαλήφονται για εκλεκτή και για μέλλοντες πρωθυπουργοί. Μένει να φανεί κατά πόσο αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο, γιατί έχουμε πολλαπλές εκλογικές κρούσεις και συγκρούσεις μάλλον μέσα στους συντηρητικούς. Πάμε λίγο να δούμε τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να διεκδικήσουν τον πρωθυπουργικό θόκο, κυρίως όμως την ηγεσία των συντηρητικών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πάρουν και το τιμόνι της χώρας. Ακούγεται λοιπόν το όνομα του Υπουργού Άμυνας, του Μπεν Γουόλας. Και όχι μόνο, ναι. Ο Μπεν Γουόλας φαίνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση είναι ο πιο ισχυρός παίχτης στην κούρσα διαδοχής αλλά και της Λις Τρας. Ο Μπεν Γουόλας είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας. Η κυρία Λις Τρας είναι Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μπεν Γουόλας είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα παράδοξο, καθώς είναι θερμός υποστηρικτής του Μπριμέιν, της παραμονής δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Κόλπο. Δεν είναι από τους στενούς συνεργάτες και φίλους που στήριξαν τον Brexit και τον Μπόρις Τζόνσον και μετά πήραν ως αντίτιμο κάποια θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος λοιπόν Μπεν Γουόλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πιθανό, εάν εκλεγεί και αν είναι ο εκλεκτός των συντηρητικών, να επιλέξει μια τελείως διαφορετική γραμμή. Δηλαδή τίθεται αναμφιβόλο ακόμη και η
οριστική έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit λοιπόν που παρέδωσε ο Τζόνσον, υπάρχει πιθανότητα σε περίπτωση εκλογής του Μπεν Γουάλας να τεθεί ένα αμφιβόλο. Η κυρία Λις Τρας είναι υπουργός εξωτερικών, είναι εκ του στενού κύκλου, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μπεν Γουάλας, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στις οποίες να σημειώσουμε συμμετείχαν 716, ερωτήθηκαν 716 μέλη των συντηρητικών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή 1922, είναι πολύ στοχευμένη δηλαδή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, κερδίζει με οποιοδήποτε αντίπαλο στον τελευταίο γύρο που μένουν δύο υποψήφοι. Πάντως για τον κάθε ένα από τους μνηστήρες θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον άλλοι 8 που τους στηρίζουν μόνο και μόνο για να υπάρχει μια υποψηφιότητα τουλάχιστον στο πρώτο και αρχικό στάδιο. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ο οποίος καθορίζει πότε περίπου θα έχουμε πλέον αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον, γιατί ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να μείνει εκεί και μάλιστα άφησε πολύ έντονες αιχμές εναντίον και των υπουργών αλλά και των στελεχών των συντηρητικών. Αυτή τη στιγμή τα σενάρια που είναι ανοιχτά μπροστά μας είναι δύο. Είτε η Επιτροπή 1922 προχωρά την ερχόμενη Δευτέρα στην ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος αναφορικά με την εκλογική διαδικασία για το πότε αυτή θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει περιωθεί η επιλογή εκλεκτού για τους συντηρητικούς πριν από το Σεπτέμβριο. Και η δεύτερη διαδικασία που άφησε ανοιχτή η αντιπολίτευση αυτή τη φορά έχει να κάνει με πρόταση μομφής, η οποία θα κατατεθεί, αν κατατεθεί από την αντιπολίτευση, μιλάμε για εθνικές εκλογές. Αν κατατεθεί και στηριχθεί από τους αντιφρονούντες, από τους άσπονδους φίλους του Μπόρις Τζόνσον, από τους συντηρητικούς οι οποίοι αντιδρούν σήμερα. Μάλιστα. Σε περίπτωση που αυτή η πρόταση στηριχθεί, μιλάμε μόνο για εθνικές εκλογές. Γιάννη Χαραμίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση του Μπόρις Τζόνσον από την Προεδρία των Συντηρητικών σήμανε η παρέτηση δύο κορυφαίων υπουργών, με δεκάδες άλλους να ακολουθούν σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Πρωταγωνιστής στο θρίλερ ήταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός, με τους υπουργούς του να ζητάνε την κεφαλή του επί πίνακη. Good afternoon. Thank you. 17 ημέρες πριν συμπληρώσει 3 χρόνια στην Downing Street, ο Μπόρις Τζόνσον, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις και 59 παραιτήσεις, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το Γενικό Πρόσταγμα των Συντηρητικών. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. Η αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον εκπληρώνει κατά το ίμιση την απέτηση των συντηρητικών άσπονδων φίλων του, που ζητούσαν άμεσα την αποχώρησή του και από τα ενία της χώρας. Today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. Σε μια ομιλία μόλις 6 λεπτών, ο Μπόρις Τζόνσον δεν παρέλειψε να ρίξει τα βέλη του σε όσους τις τελευταίες 48 ώρες του τραβούν το χάλι κάτω από τα πόδια. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. Ο Τζόνσον αναφέρθηκε στο Brexit, τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και τη στάση της Βρετανίας με την αποστολή όπλων και οικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία, ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ίδιου και της κυβέρνησής του, και δεν έκρυψε την πίκρα του για την τροπή που πήραν τα πράγματα. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Το «σε δόσεις» αντίο του Μπόρις Τζόνσον από την Πρωθυπουργία φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μεγάλη ένταση στο εσωτερικό των συντηρητικών, που καλούνται να τρέξουν τις διαδικασίες διαδοχής προκειμένου να τον αναγκάσουν θεσμικά να εγκαταλείψει τη θέση του. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της δεν απέκλεισε να κατατεθεί πρόταση μόμφης. He needs to go completely. None of this nonsense about clinging on for a few months. He's inflicted lies, fraud and chaos. Με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο αποχαιρέτησε το περιοδικό Economist τον Βρετανό Πρωθυπουργό, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία από την περίοδο που ήταν δήμαρχος Λονδίνου και τον καθόλου κολακευτικό τίτλο «Η πτώση του κλόουν, η Βρετανία μετά τον Μπόρις». Στην εσωτερική τώρα πολιτική επικαιρότητα, ανοιχτό σε διάλογο με την Τουρκία αλλά και για μηδενική ανοχή στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν αποθαρρύνεται και στις αρχές Αυγούστου ετοιμάζεται να ρίξει στα νερά της γαλάζιας πατρίδας του Ταγί Περντογάν το τέταρτο πλωτόγιο τρύπανο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εμπορίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε και το Ρουμάνο ομολογό του για την τουρκική προκλητικότητα και έστειλε μήνυμα διπλής ετοιμότητας στην Άγκυρα. Η χώρα μας είναι πιστή στο δρόμο της διπλής όσο και αποφασιστικής ετοιμότητας να υπερασπιστεί από τη μία τα εθνικά της συμφέροντα χωρίς να κάνει καμία απολύτως έκπτωση, αλλά ταυτόχρονα να υποδεχθεί και έναν καλόπιστο διάλογο
στο πλαίσιο πάντα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Την ώρα που οι Αμερικανοί γερουσιαστές της Επιτροπής Εξωτερικών προσγειώνοντας στην Αθήνα, η Χουργέτ στο πρωτοσέλιδό της με μια φωτογραφία του Κογκρέσου έγραφε για πανικό τον λόμπι για τα τουρκικά F-16, μετά και την τροπολογία που κατέθεσαν οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές ζητώντας αυστηρές δικλείδες ασφαλείας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την πώληση και αναβάθμιση των μαχητικών από τις ΗΠΑ. Το μαχαίρι στην πληγή που άνοιξε στην τουρκική διπλωματία η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο έστριψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, Γκρέγκορι Μίξ, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. I've been in Congress for 24 years and the message you delivered on that day was so important given the time in which we're currently living in. I think this visit is a great opportunity for you to understand really what is happening on the ground. Νωρίτερα, Αλέξης Τσίπρας δεν έκρυψε τη δυσφορία του ελληνικού λαού, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ σε σχέση με την πώληση των F-16 στην Τουρκία και τη μη καταδίκη των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να είναι λύση μια νέα κούρσα εξοπλισμών Ελλάδας-Τουρκίας. Η ενσωμάτωση της Τουρκίας στη νέα δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας και ενέργειας χωρίς την προϋπόθεση σεβασμού του διεθνούς δικαίου θα έχει δυσμενέστατες περιφερειακές συνέπειες. Στην Ουάσιγκτον επικρατεί έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, ωστόσο κανείς δεν εφησυχάζει για τον απρόβλεπτο Ερντογάν. Απέναντι στους πιο δύσκολους καιρούς που έρχονται, μπορούμε να αντιπαρατάξουμε τη δική μας μεγαλύτερη θέληση να ανταποκριθούμε. Τώρα κυκλοφορεί σε Ουάσιγκτον εχθές ότι θα κάνει κάτι μεγάλο στα κατεχόμενα 20 Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν. Οι Αμερικανοί γερουσιαστές μετά τις επαφές τους με την ελληνική κυβέρνηση θα επισκεφτούν την Άγκυρα. Να καλησπερίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον κύριο Λεωνίδα Λίο Ραπτάκης. Είναι πολιτιακός γερουσιαστής του Rhode Island από τις ΗΠΑ. Κύριε γερουσιαστά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε καταρχάς από την παρουσία της Επιτροπής αυτής, η οποία βρίσκεται εδώ σήμερα, και μάλιστα το πλαίσιο της συζήτησης που τέθηκε μεταξύ και του Πρωθυπουργού αλλά και του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών. Και βέβαια, να αναφέρουμε ότι στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν ο κύριος David Σισινέλη, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο συγητών για το East Med Act. Αυτόν τον νόμο ο οποίος πρακτικά βάζει φρένο στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά και υποχρεώνει και το State Department να λογοδοτεί ακριβώς, να δίνει μάλλον καλύτερα αναφορά για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία στις παραβιάσεις για την Κύπρο και όχι μόνο. Και ο David Cicilline είναι ο congressman από την πολιτεία του Rhode Island. Αυτό θέλω είναι να ο γερουσιαστής, είναι ομοσπονδιακός γερουσιαστής, να το τονίζουμε αυτό. Ναι. Εμείς σκέτα, έχουμε 6 Ελληνοαμερικανοί εκλεγμένοι στο κοινοβούλιο του Κογκρέσου, που είναι 435 μέλη, και έχουμε άλλοι 33 που είμαστε εκλεγμένοι σε 20 πολιτείες. Αυτό είναι το λάμπι που πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορούμε να σταματήσουμε τώρα, να βάλουμε τα φρένα για τα F-16. Έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μεταξύ του συναδελφών μας σε όλο το κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο στην Αμερική, που είδα τα αποτελέσματα. Σταματήσαμε το F-35 που η Τουρκία δεν μπορεί να τα αγοράσει. Περάσανε όλες οι συμφωνίες, το East Med Act, άλλες συμφωνίες μεταξύ Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αμερική. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Ξέρω πως πολλοί έχουν στεναχώρια. Έχουμε πάει, κοίτα, πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, θα πάμε μισό βήμα πίσω, όμως πάλι μπροστά. Επιτρέψτε μου, κύριε γερουσιαστά, να ρωτήσω κάτι. Γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες, μετά και από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους ομογενείς ομοσπονδιακούς γερουσιαστές στον αμυντικό προϋπολογισμό, ώστε να μπει ένα φρένο σε αυτό το σχέδιο που θέλει το Κογκρέσο, μάλλον που θέλει η κυβέρνηση, να πουλήσουν αμερικανικά F-16 στην Τουρκία. Το ερώτημα είναι, μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα στο Κογκρέσο και μάλιστα τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Πρώτα να δούμε την ιστορία. Τα τελευταία 2 χρόνια όλα αυτά τα ψηφίσματα που περάσανε ήταν με μεγάλα νούμερα. Τώρα, στο Κογκρέσο έχουμε και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τα θέματα της Ελλάδος, της Κύπρου, του Ισραήλ, και πιστεύω αυτό δεν πιστεύω να αλλάξει. Το θέμα, το πρόβλημα τι έχουμε εδώ σήμερα είναι που το τροπολογία, το amendment που λέμε, είναι μέσα στο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι το Defense Appropriations Act. Αυτό είναι τη δυσκολία. Στον προϋπολογισμό λοιπόν της άμυνας, αμυντικός προϋπολογισμός λέγεται. Αν ψηφιστεί αυτό χωριστά το τροπολογία και τα νούμερα είναι όπως υπέρ την Ελλάδα,
τότε δεν έχει πρόβλημα. Όμως έχει και ο πρόεδρος Biden να ακυρώσει την τροπολογία και να πει γιατί. Πρέπει να στείλει γράμμα στο Κογκρέσο να πει γιατί. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα είναι η Τουρκία δεν έχει δώσει πίσω τα S-400. Ήτανε θέμα μεταξύ τα αμερικάνικα αεροπλάνα μέσα στην περιοχή, τη τεχνολογία που μπορεί η Τουρκία να ξέρει πώς λειτουργάει τα F-35, τα F-16. Ναι. Αυτό με έχει εμποδίσει πάρα πολύ, γιατί η Τουρκία δεν έχει κάνει ούτε ένα βήμα. Ξέρουμε αυτά κάθε μέρα τώρα από πάνω την Αλεξανδρούπολη με το drone. 2.200 overflights που λέμε μέσα στο Αιγαίο. Υπερπτήσεις λοιπόν ακριβώς. Η γαλάζια πατρίδα που λένε το μισό. Ξέρει, αυτό το, κάθε μέρα ακούμε τα ίδια. Εδώ πρέπει να βάλουμε φρένο. Εγώ θα ήθελα αν η κυβέρνηση του Biden θα είπανε την Τουρκία θέλουμε να δούμε τι θα κάνεις σε 60 μέρες, σε 90 μέρες. Τι θα γίνει στο Αιγαίο μεταξύ και στο Ανατολικό Μεσόγειο. Να σας ρωτήσω κάτι όμως κύριε Γερουσιαστά. Yeah. Είστε παράλληλα, έχετε ελληνικές ρίζες, αλλά δεν πάβει να είστε βεβαίως ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού κράτους, της Αμερικής. Σε μια ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάτε, κατά τη δική σας προσωπική άποψη, ότι θα πάρουν μια θέση ξεκάθαρη υπέρ ή κατά της Ελλάδος. Δεν πιστεύω, κοίτα, εγώ νομίζω κόκκινη γραμμή έχει γίνει. Το State Department, το αμερικάνικο State Department έχει πει την Τουρκία πως όλα τα μέρη της Ελλάδος, sovereign territory, δεν είναι η κόκκινη γραμμή. Ναι. Δεν πιστεύω. Εγώ νομίζω και ο πρόεδρος Biden κοιτάει να κάνει carrot and stick, καρότο και ξύλο. Ναι. Δώνει κάτι και μετά θα δει τι θα γίνει. Το θέμα είναι αυτό. Άρα τι έχει δώσει αυτή τη στιγμή, λέτε, από την πλευρά έχει, του κύριου Biden. Ο κύριος Biden θέλει να δώσει τα F-16 στην Τουρκία, ναι, και τα kits που λέμε. Όμως αυτό δεν θα γίνει σήμερα, δεν θα γίνει το Αύγουστο, δεν θα γίνει το Σεπτέμβρη. Το πιο νωρίτερα θα γίνει μάλλον το Οκτώβριο και το Νοέμβρη. Μην ξεχάσει, έχουμε εκλογές στην Αμερική. Όλες οι θέσεις, τα 435 στη Βουλή, όλοι τρέχουν για εκλογές. Το 1/3 της γερουσίας που είναι 100 μέλη, από την άλλη μπάτα τη Βουλή, τρέχουν για εκλογές. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, που είμαστε εκλεγμένοι σε 20 πολιτείες, όλοι αυτοί οι γερουσιαστές και βουλευτές ξέρουν πως αυτό το θέμα είναι σοβαρό για μας, για τους Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί βουλευτές, μαζί με τους 6 συνάδελφοι στο Κογκρέσο. Σαν ομάδα πρέπει να προσπαθούμε να τους πούμε. Βάλε τα φρένα, μη δώσεις. Το Rhode Island που ήταν ο David Cicilline έχει στείλει γράμμα πίσω, ο Sheldon Whitehouse, ο γερουσιαστής, ο Jack Reed που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Άμυνας έστειλε γράμμα και ο Jim Langevin. Όλα αυτά τα γράμματα έχουν πάει στην ελληνική κυβέρνηση. Το Rhode Island έχει κάνει τη δουλειά. Είμαι εκλεγμένος εγώ στο Rhode Island. Οι συνάδελφοι Connecticut, New York, αυτή είναι τη δουλειά τους. Έχουν στείλει και αυτοί γράμματα. Κύριε Γερουσιαστά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ακριβώς λέτε ότι ο κάθε ένας έχει στείλει μια επιστολή και αυτό βεβαίως αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία, το ερώτημα είναι, πολλοί ελπίζουν και καμιά φορά ίσως λανθασμένα ότι οι Αμερικανοί ή αν θέλετε και οι Έλληνοαμερικανοί, γερουσιαστές και εμείς, θα λειτουργήσουν όλοι σαν από μηχανές Θεός να έρθουν να υποστηρίξουν ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει βάση? Όχι, ή δεν έχουμε πάει και δεν πιστεύω να πάμε σε αυτό το δρόμο, γιατί εμείς ακόμα πρέπει να τομνήσουμε τα θέματα. Αν μπορούμε να δουλέψουμε όπως είχαμε κάνει πριν που σταματήσαμε τα F-35, αυτό θα στείλει μεγάλο και σοβαρό μήνυμα. Ο πρόεδρος Biden μπορεί να πει, κοίτα, εγώ σας πρότεινα, προσπάθησα, όμως το Κογκρέσο, εσείς δεν έχετε ακόμα να πείτε το Αμερικάνικο Κογκρέσο πως είμαστε καλοί γειτόνοι στην περιοχή την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Γερουσιαστά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας στο Δελτίο του One και βέβαια μελλοντικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τώρα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι παίρνει το ρίσκο και αναλαμβάνει την ευθύνη για το όποιο πολιτικό κόστος, ακόμη και εις βάρος επανεκλογής, έναντι της σταθερότητας της χώρας. Την επέτειο των 3 χρόνων από τις εκλογές του 2019, όταν ανέλαβε το τιμόνι της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι θα εξαντλήσει την τετραετία ανεξάρτητα από το όποιο πολιτικό κόστος. Και αν έχω και κάποιο κόστος από αυτό,
πολιτικό κόστος, γιατί θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν το έκρυψα. Είμαι απολύτως διατεθειμένος να το αναλάβω, διότι δεν πρόκειται ποτέ να παίξω με τους θεσμούς, να θέσω σε κίνδυνο την σταθερότητα της χώρας για να υπηρετήσω το συμφέρον εντός αγωγικών της επανεκλογής μου. Ο Πρωθυπουργός στο κλείσιμο της πολιτικής σεζόν καθαρίζει το τοπίο, εξηγώντας πως αν το φθινόπωρο είναι εκρηκτικό, δεν είναι σόφρον να αναλάβει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με ενεργή τη βόμβα, όπως την αποκάλεσε, της απλής αναλογικής. Παίρνω το ρίσκο της σταθερότητας. Και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος, ας το έχει. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το να οδηγήσουμε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, με τη βόμβα το τονίζω της απλής αναλογικής, με μια απρόβλεπτη Τουρκία απέναντί μας, δεν πιστεύω ότι είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη. Μέχρι χθες ανακοίνωνε υποψηφίους για τη μάχη του Σταυρού και τροφοδοτούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ημερομηνίες. Τώρα θυμήθηκε τη σταθερότητα και ότι οι εκλογές δεν είναι εθνικά υπεύθυνες. Ποιος τον εμπιστεύεται? Έχει χάσει τον έλεγχο και όσο παραμένει, αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα αστάθειας. Ο ορίζοντας του κύριου Τσίπρα φτάνει μόνο μέχρι την κομματική του επιβίωση, ακόμα και σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Του συνιστούμε να περιμένει ως τις εκλογές, αν πρώτα κατασταλάξει πότε θα τις κάνει. Και να αναμένει τη λαϊκή ετιμιγορία. Το άγχος και το κριτήριο των αποφάσεων του κ. Μητσοτάκη δεν είναι γενικά η σταθερότητα, αλλά η σταθερότητα της σημερινής πολιτικής που για το λαό σημαίνει αστάθεια, ανασφάλεια και νέα βάρη. Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου. Στη στάση της MRB τα κόμματα παίρνουν. Νέα Δημοκρατία 29,3, ΣΥΡΙΖΑ 22,1, ΠΑΣΟΚ 12,2, ΚΚΕ 4,7, Ελληνική Λύση 4,5, Μέρα 25 3,1, Έλληνες για την Πατρίδα 1,9, Εθνική Δημιουργία 1,2, άλλο κόμμα 7%, αδιευκρίνηστη ψήφο το 14%. Στη μέτρηση της ΣΑΛΚΟ η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30,2 και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ 21,7, ΠΑΣΟΚ 12,4, ΚΚΕ 5,2, Ελληνική Λύση 5, Μέρα 25 3, Έλληνες για την Πατρίδα 1,7, Εθνική Δημιουργία 1,1, άλλο κόμμα 5,6, αδιευκρίνηστη ψήφο το 14,1%. Στη στάση της MRB το 47,5% θέλει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Στις εκλογές θα κριθεί το δικό μας έργο με εκείνο της προηγούμενης κυβέρνησης, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου. Κυρίες και κύριοι, με αφέλεια που περισσεύει και με κίνδυνο της ζωής της, μια γυναίκα 60 ετών στάθηκε πίσω από τις τουρμπίνες ενός επιβατικού αεροσκάφου σε Σκιάθο, προκειμένου να νιώσει την αδρεναλίνη να εκτοξεύεται. Η τουρίστρια από τη Βρετανία όμως εκτινάχθηκε πολλά μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόταν εξαιτίας των προωθητικών αερίων, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην εντατική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι λίγο μετά τις 9 το βράδυ στον αερολιμένα της Σκιάθου. Η 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια ανοίγει τα χέρια της. Μοιάζει να το απολαμβάνει. Δείχνει έτοιμη να πετάξει. Μόνο που η δική της προσγείωση ήταν πολύ απότομη και επώδυνη. Η πίεση των αερίων της τουρμπίνας εξφενδώνησε τη γυναίκα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Προχωρούσε για να έρθει προς το μέρος εκεί με τις κόρες της και τον άντρα της. Και ξαφνικά, μόλις ξεκίνησε να δίνει γκάζ για το αεροπλάνο, άρχισε και άνοιγε τα χέρια της σαν φτερά. Και εκεί μετά την πήρε σβάρνα και την έριξε κάτω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και μια δεύτερη τουρίστρια διακρίνεται στο βίντεο να εξφενδονίζεται και αυτή στην άσφαλτο. Εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, 60χρονη Βρετανίτα υπέστη κάταγμα στη λεκάνη και κάκωση στο δεξί της σώμο και εξαιτίας της κατάστασής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και νοσηλεύεται. Προσπάθησε να σηκωθεί, δεν μπορούσε. Μετά προσπαθήσαμε μαζί, τη βοηθήσαμε, δεν μπορούσε να περπατήσει και την πήρα αγκαλιά και την πήγα μετά στο πεζουλάκι να καθίσει λίγο. Διαστάσεις επιδημίας έχει πάρει πλέον στη Σκιάθο το plane spotting. Ένα χόμπι για το οποίο οι λάτρεις του, αντιαφορώντας για το αν βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, στέκονται μπροστά στην τεράστια πίεση από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών για να βγάλουν μια φωτογραφία ή απλά για να ανεβάσουν την αδρεναλίνη τους. Υπάρχει έτσι μια ομάδα διεθνώς ταξιδιωτών, οι οποίοι ταξιδεύουν από μέρος σε μέρος για να δουν από κοντά προσγειώσεις και απογειώσεις. Είναι το λεγόμενο plane spotting,
Αυτό, και αυτό που λέγαμε ότι ακόμα και το αεροδρόμιο στη Σκιάθο είναι λόγο κανείς να έρθει, είναι λόγος κανείς να έρθει στη Σκιάθο για διακοπές. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Η εταιρεία Fraport, υπεύθυνη για την ασφαλή λειτουργία του αερολιμένα της Σκιάθο, εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό της Βρετανίδας τουρίστριας. Ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του αερολιμένα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων παραχώρησης και επομένως και του αεροδρομίου, και οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα εκτός αυτού δεν υπόκειται στην ευθύνη του. Μόλις πριν λίγες ημέρες, ένας ακόμη τουρίστας τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο όταν τα αέρια του αεροσκάφους τον εκτείναξαν 10 μέτρα μακριά και τον πέταξαν στη θάλασσα. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Τώρα, να έρθουμε στην ταινία της εβδομάδας. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είναι κοντά μας. Γιάννη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι έχουμε πλέον τον Θεό Θόρ να αναζητά την αγάπη και τον κεραυνό. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι. Αυτό που προτείνουμε αυτήν την εβδομάδα είναι κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και με πολλούς φαν. Είναι ο Θόρ, είναι η τελευταία περιπέτεια του Θόρ, αγάπη και κεραυνός. Αγαπημένος ήρωας της Marvel, εμπνευσμένος από τη μυθολογία των Vikings, ο Θόρ που έκανε και μεγάλο όνομα τον Chris Hemsworth, είναι εδώ στην τέταρτη προσωπική του περιπέτεια, φαντασίας φυσικά. Το βλέπουμε βέβαια να έχει αλλάξει και η φυσιογνωμία από ένας εξαιρετικά γυμνασμένος θεός των Vikings. Έχει πλέον πάρει μια τελείως διαφορετική, ένα διαφορετικό σωματότυπο. Ναι, και ομολογώ ότι αυτή η ταινία, αν και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερος φίλος αυτών των ταινιών, με εξέπληξε διότι πρώτον έχει πάρα πολύ χιούμορ και αυτό εκφράζεται κυρίως μέσω του Russell Crowe, ο οποίος κάνει τον Δία με φουστίτσα, και επίσης είναι κάτι σαν ρομαντική περιπέτεια, γιατί έχει ένα πολύ ισχυρό ρομάντζο ανάμεσα στον Θόρ και στην αγαπημένη του που την υποδίεται η Νάταλι Πόρτμαν. Επίσης έχει και πάρα πολύ καλό cast, ο Christian Bale που τον βλέπουμε εδώ, που είναι ας πούμε ο κακός της ιστορίας, ο Γκορ, παίζει πάρα πολύ καλά και με εξέπληξε όλη αυτή η εικόνα του Θόρ που είναι σαφώς ανανεωμένη. Μάλιστα. Πάντως, Γιάννη, πρέπει να τονίσουμε ότι οι ταινίες αυτές ξεχωρίζουν όλες για τα ιδιαίτερα special effects. Είναι ταινίες οι οποίες πραγματικά απορεί κανείς πώς καταφέρνει κανείς να τις φτιάξει. Βέβαια, οι υπολογιστές έχουν μπει παντού σε όλη την βιομηχανία του θεάματος και ιδιαίτερα σε αυτού του είδους ταινίες. Ναι, και ειδικά αυτού του είδους οι ταινίες που βασίζονται στα comics της Marvel έχουν γίνει μια τεράστια βιομηχανία πέραν του κινηματογράφου, δηλαδή προϊόντα, και των κόμιξ. Και γι' αυτό είδαμε τι συμβαίνει με το Spider-Man. Έχουν γυριστεί 6 ταινίες παραπάνω από το 2002 που ξεκίνησε ο Sam Raimi με την πρώτη ταινία το Spider-Man. Βλέπουμε ότι είναι ένας μύθος, είναι μύθοι που ανανεώνονται διότι υπάρχει ζήτηση. Να πω ένα πράγμα, μια και βρέθηκα εδώ, μια κακή σύμπτωση φυσικά. Έχουμε μια απώλεια. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ αγαπημένος μου, τις δεκαετίες του 70 κυρίως, ο James Caan, πέθανε πριν από μέσα στη μέρα. Θυμίζω ότι ήταν ο Σαντίνο, ο Σόνι Κορλεόνε, ο γιος του Μάρλον Μπράντο, στην ταινία Ονονός, που ήταν και η πιο μεγάλη του, ας πούμε, επιτυχία. Γιάννη Ζουμπουλάκης, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία τι καιρός θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας Παρασκευή, αλλά και στη συνέχεια Σάββατο και Κυριακή, που πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του καιρού. Θα έχουμε μια φθινοπορεινού, θα έλεγα, τύπου καιρική μεταβολή, που όπως λέτε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, κάθε άλλο παρά καρδιά του καλοκαιριού θυμίζει σε ό,τι αφορά στην καιρική εξέλιξη ο συγκεκριμένος προγνωστικός χάρτης. Όμως είναι αληθινός. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι και στο Ιόνιο και στα επιρωτικά καταδιαστήματα, Πελοπόννησο, όταν λέμε επιρωτικά, στερεά Ελλάδα, ακόμα και η Εύβοια και οι Σποράδες, στη Θεσσαλία, η Ήπειρος, μέχρι και τη Μακεδονία, όχι η Θράκη. Σε αυτές τις περιοχές θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα, όπως και στα Επτάνησα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μήπως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ή ακόμα και προβλήματα στις καλλιέργειες, διότι φαίνεται οι καταιγίδες να έχουν ιδιαίτερη δυναμική και κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα της χώρας. Στο Αιγαίο, πολύ καλύτερη κατάσταση, με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Πάντως, βελτιωμένο καιρό, διαστήματα με βελτιωμένο καιρό θα δείτε και σε περιοχές υπηρετικής χώρας και στα Επτάνησα. Δεν θα βρέχει δηλαδή καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα είναι ένα χειμωνιά
κυριολεκτικός βροχερός καιρός σε καμία περίπτωση. Αλλά θα έχουμε και βροχές. Στους 28 με 30 στα βόρεια, στους 32 με 34 στα υπηρετικά τα υπόλοιπα, στους 31 με 36 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο σταδιακά, και 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, το Εξάρι, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Εξασθενούν δηλαδή οι άνεμοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κάπως. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες, κυρίως στα δυτικά. Κεντρικά και βόρεια εδώ, δυτικά, βόρεια, βόρειο-δυτικά τμήματα του νομού, όπου δεν αποκλείεται νωρίς, από νωρίς να ξεκινήσει να βρέχει σε αυτές τις περιοχές. Και φαίνεται ότι στο δεύτερο μισό της ημέρας θα έχουμε βροχές και στις υπόλοιπες, ή καλύτερα και σε υπόλοιπες περιοχές της κεντρονότιας Αττικής, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Μάλιστα, φαίνεται πως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και προς το ξημέρωμα της Σαββάτου να έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νοτιάδες ως Σαρονικός και 4 μποφόρ, βοριάδες ως Νότιο Ιβοϊκός και 5 μποφόρ τοπικά. Προσοχή θα έβαζα σαν λεζάντα, δηλαδή σαν τίτλο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, καιρικό τίτλο, διότι κατά διαστήματα θα έχουμε μπόρες και κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, θερμοκρασία από 21 στους 29 βαθμούς Κελσίου, νοτιάδες ως και 4-5 μποφόρ στο θερμαϊκό τις επόμενες μέρες. Σάββατο. Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές των Επτανήσεων και κυρίως της υπηρετικής Ελλάδας. Βλέπετε στους δέκτες σας, από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι άστατος κατά διαστήματα και ίσως και το βόρειο Αιγαίο. Θερμοκρασία στους 28 με 30 στα υπηρετικά, στους 31 με 34 στις νότιες νησιωτικές περιοχές. Από τους 38 πάμε στους 30. 28 με 30 πτώση κατά 10 μονάδες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Βοριάδες ως και 6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα παραμείνουν κάποια υπολείμματα της κακοκαιρίας, ωστόσο λιγότερες οι βροχοπτώσεις, κυρίως στην κεντροβόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 28 με 32 στα νότια νησιωτικά, βοριάδες παντού έως και 6 με 7 μποφόρ το Επτάρι, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές έως και 6 μποφόρ τοπικά. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ημέρες. Να είστε όλοι καλά. Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια μοναδική τελετή απονομής του βραβείου ελευθερίας από τον πρόεδρο Biden στους ανθρώπους οι οποίοι ξεχώρισαν για το δικό τους έργο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο βέβαιος πατέρας Άλεξ Καρλούτσος, μια εμβληματική φυσιογνωμία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο οποίος έχει διατελέσει πρόσωπο σημαντικό στην Αρχιεπισκοπή και μάλιστα έχει παραβρεθεί δίπλα σε όλους τους Αμερικανούς προέδρους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια ευκαιρία θα έχουμε να δούμε ακριβώς το τι έγινε σε αυτή την τελετή αύριο στο δελτίο μας. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.